Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, κύριε Χρήστο. Πόσο χρόνο έχουμε στη ομιλία? 15 λεπτά. Ού, είναι πάρα πολλά. Εμείς και είναι και ο πρόεδρος της Βουλής εδώ και ο φίλος μας, ο συνάδελφος, ο κύριος Μεταφίδης, όπου ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, στην Ευρωβουλή έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε 1-1,5 λεπτό. Το πολύ, άμα είμαστε τυχεροί. Οπότε, όποτε βρίσκω έτσι ευκαιρία εδώ στην Ελλάδα, βγάζω το άκτι μου, θα μιλήσω περίπου 2-3 ώρες. Πλάκα κάνω, θα τελειώσω γρήγορα πολύ. Το θέμα της ομιλίας είναι από τον νεοναζιστικό εξτρεμισμό στην τρομοκρατία. Και ξεκινάω από το περιστατικό της μιας νεοναζιστικής οργάνωσης στη Γερμανία, της NSU, η οποία πέρασε από τον νεοναζισμό στην τρομοκρατία. Η οργάνωση αυτή, το διάστημα 2000-2007, σκότωσε 10 ανθρώπους, δολοφόνησε 10 ανθρώπους, με μοναδικό κριτήριο το χρώμα του δέρματός τους. 8 ήταν Τούρκοι, μετανάστες στη Γερμανία, για χρόνια εγκατεστημένοι εκεί. Ένας ήταν Έλληνας, ο κύριος Βουλγαρίδης, μετανάστης επίσης, για χρόνια εγκατεστημένος εκεί. Και στον δρόμο τους βρέθηκε και ένας αστυνομικός και τον δολοφόνησαν και αυτόν. Έτσι είχαμε 10 άτομα δολοφονημένους από αυτήν την τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία είχαμε συλλήψεις ακροδεξιών που σχεδίαζαν τρομοκρατικές ενέργειες, επιθέσεις εναντίον του Μακρόν κτλ. Και το 2017 και το 2018. Αλλά ας δούμε όμως και τι γίνεται και στην Ελλάδα, αν έχουμε και εκεί τίποτα αντίστοιχα φαινόμενα. Τον Ιανουάριο πέρσι, του 2018, συνελήφθησαν 4 άτομα μιας ακροδεξιάς ομάδας που είχαν πάρει μέρος στην τρομοκρατική επίθεση με βόμβα στο στέκι Φαβέλα, στον Πειραιά. Σίγουρα με την αστυνομία, αυτοί οι 4 που συνελήφθησαν ανήκαν σε μια ακροδεξιά τρομοκρατική ομάδα που αυτοαποκαλεί το ΑΠΕΛΑ. Ο αρχηγός τους ήταν γνωστός στον νεοναζιστικό χώρο κτλ. 2 μήνες μετά, το Μάρτιο του 2018, συνελήφθησαν ακόμα 6 άτομα εδώ στην Ελλάδα που ετοίμαζαν επίσης τρομοκρατικές επιθέσεις και είχαν συγκροτήσει μια ακροδεξιά οργάνωση. Η οργάνωση λεγόταν Combat 18 Ελλάς. Και είχαν αναλάβει την ευθύνη για 30 τουλάχιστον βομβιστικές και άλλες επιθέσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και τη βεβήλωση του μνημείου του Παύλου Φίσα. Τώρα, πίσω στη Γερμανία, τι έγινε με τη δίκη της NSU, αυτής της νεοναζιστικής οργάνωσης? Η δίκη κράτησε 5 χρόνια. 5 χρόνια. Το τονίζω αυτό, γιατί συχνά υπάρχουν δικαιολογημένες εστάσεις για το πόσο διαρκεί η δίκη της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα, αλλά εκεί ήταν καλύτερη και πιο γρήγορη δικαιοσύνη στην απονομή. Αυτό με αυτήν είναι καλύτερη η γερμανική δικαιοσύνη. Ήταν η κατηγορούμενη λιγότερη και παρόλα αυτά κράτησε 5 ολόκληρα χρόνια. Και το σημειώνω γιατί συχνά υπάρχει και μια θεωρία συνωμοσίας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να ολοκληρώσει τη δίκη της Χρυσής Αυγής για κάποιους μικροκομματικούς πολιτικούς υπολογισμούς. Λοιπόν, η ετοιμιγωρία ποια ήταν τώρα? Από τους 3 ηγέτες της οργάνωσης, οι 2 είχαν αυτοκτονήσει όταν πήγε να τους πιάσει η αστυνομία, τους εντόπισε η αστυνομία. Η τρίτη, η Μπεάτε Τσέπε, καταδικάστηκε σε ισόβια. Αλλά το αποτέλεσμα της δίκης για τους υπόλοιπους αντιφασίστες άφησε μια πολύ πικρή γεύση, διότι καταδικάστηκαν σε πολύ χαμηλότερες ποινές από αυτές που ακόμα και ο εισαγγελέας της δίκης είχε προτείνει.
Ορισμένοι από αυτούς, μάλιστα βγήκαν, επειδή είχαν κτίσει την ποινή λόγω προφυλάκησης, βγήκαν αμέσως και σήμερα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τώρα, αυτό που βγήκε, που έγινε φανερό από τη δίκη ήταν το εξής, ότι οι γερμανικές διοκτικές αρχές είχαν πάρα πολλά στοιχεία για να εντοπίσουν από πριν αυτή την τρομοκρατική οργάνωση και δεν το έκαναν. Είχαν οι τρεις αυτοί επικεφαλείς τους είχαν εντοπίσει να έχουν εκρηκτικές ύλες και γι' αυτό αναγκάστηκαν και μετακόμισαν σε άλλο μέρος. Τους είχε εντοπίσει η αστυνομία. Υπήρχαν περίπου μέσα σε αυτή την τρομοκρατική ομάδα, η οποία είχε διακλάδωση, υπήρχαν περίπου 40 πληροφοριοδότες της ασφάλειας, οι οποίοι έδιναν και αυτοί στοιχεία. Και παρόλα αυτά, ενώ υπήρχαν όλα αυτά, η αστυνομία, ξέρετε τι έκανε. Η αστυνομία απέδιδε συνεχώς αυτές τις δολοφονίες σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών της μαφίας ή σε ενδοοικογενειακές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα, στη γυναίκα που είχε υποτίθεται, στις γυναίκες τους που υποτίθεται είχαν προσλάβει επαγγελματίες δολοφόνους για να τελειώνουν με το σύζυγό τους. Και τα ίδια έπαθε και η Ελληνίδα σύζυγος του Έλληνα, ο οποίος δολοφονήθηκε. Όλες αυτές τις τραγωδίες τις περιγράφει στην καταπληκτική του ταινία «Ή μαζί ή τίποτα» ο Φατίχ Ακίν, ένας εξαιρετικός Γερμανός τουρκικής καταγωγής σκηνοθέτης, που έκανε μια ταινία η οποία διαδραματίζεται βασικά στη Γερμανία γύρω από τη δίκη αυτή, αλλά έχει και σύνδεση με την Ελλάδα, διότι όπως ξέρουμε και αυτοί, και έχει αποδειχτεί, αυτοί οι νεοναζί είχαν και διασυνδέσεις με τη Χρυσή Αυγή. Και την ώρα που η αστυνομία έψαχνε να βρει ποιος συγγενής βρίσκεται πίσω από την δολοφονία των ανθρώπων αυτών, η οργάνωση αυτή συνέχισε να δολοφονεί και άλλους. Γιατί το διάστημα της δράσης ήταν μέχρι που να συλληφθεί, ήταν 7-8 χρόνια. Και τώρα, τι γίνεται, και αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η ανοχή που έδειξε και το δικαστήριο απέναντι στους υπόλοιπους συνενόχους, έχει οδηγήσει στην εμφάνιση και άλλων νεοναζιστικών, εξτρεμιστικών, ακροδεξιών ομάδων πάλι και στη Γερμανία. Και μάλιστα τελευταία, τον Οκτώβριο του 2018, μετά το τέλος της δίκης, συνελήφθησαν ακόμα 6 ακροδεξιοί, οι οποίοι ετοίμαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις. Λοιπόν, είναι φανερό ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια περιραίουσα ατμόσφαιρα στην Ευρώπη που διευκολύνει τις ιδέες και την δράση της ακροδεξίας και από αυτή την άποψη είναι και εξαιρετικά επίκαιρη και πολύ σημαντική αυτή η σημερινή πρωτοβουλία. Αυτή, θεωρώ ότι αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα θα οθήσει μεσαία και χαμηλά στελέχη των νεοναζί και στην Ελλάδα ή ακόμα και υψηλά στελέχη να περάσουν στην τρομοκρατία. Διότι θα θεωρήσουν κάποιοι από αυτούς ότι η κοινοβουλευτική δράση δεν έχει κανένα νόημα ή θα θεωρήσουν ότι η ηγεσία τους ξεπουλήθηκε εντός εισαγωγικών εν ώψη των προνομίων που προσφέρει το κοινοβούλιο, οι βουλευτικές θέσεις και θα περάσουν σε πιο ακραίες μορφές θεωρώντας ότι αυτές είναι πιο αποτελεσματικές. Και επίσης η ιδεολειπτική και μονομερής αντιμετώπιση των φαινομένων της ακροδεξιάς τρομοκρατίας από τις διοκτικές αρχές, τη δικαιοσύνη με τις χαμηλές τιμές, αλλά και τον πολιτικό κόσμο, διευκολύνει αυτά τα σχέδια. Σας θυμίζω ότι τον Ιούνιο του 2017 ο κύριος Μητσοτάκης τι είπε σε μία συνέντευξή του στο Πολίτικο, μία εφημερίδα στις Βρυξέλλες. Είπε ότι για τη βία στην Ελλάδα αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η αριστερά. Ξεχνώντας τι είχε συμβεί με το ΦΥΣΑ και με όλες αυτές τις άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν γίνει και βίαιες επιθέσεις που είχαν γίνει στην Αθήνα. Αυτή στην πραγματικότητα η φράση του κυρίου Μητσοτάκη στην πραγματικότητα έδινε συγχωροχάρτη στη Χρυσή Αυγή για όλες αυτές τις
δολοφονίες. Και θεωρώ ότι η υποδάβληση του εθνικισμού σήμερα, με αφορμή το μακεδονικό, θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο, θα ανοίξει ακόμα περισσότερο το δρόμο σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Σε κλιμάκωση της βίας και ενδεχομένως και σε κλιμάκωση τρομοκρατικών επιθέσεων. Θα πρέπει να περιμένουμε ότι κάποιοι από αυτούς θα περάσουν τρομοκρατία και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Άλλωστε, ο αρχηγός των νεοναζί, ο Φίρερ στην Ελλάδα, ο κύριος Μιχαλολιάκος, ήταν, όπως ξέρετε, είχε συλληφθεί για βοβιστικές επιθέσεις, τυφλές βοβιστικές επιθέσεις, σε κινηματογράφους τη δεκαετία του 70. Επομένως, έχουν και τη σχετική τεχνογνωσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον